Κέριο πλήγμα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά έφερε η αύξηση του ΦΠΑ, η οποία στόχευσε μόνο στα ταμεία του κράτους, τα οποία τελικά μένουν ακόμα άδεια αφού η μείωση της κατανάλωσης επιφέρει και μείωση εσόδων στον κρατικό κορβανά. Ένα θέμα που φέρει μεταπιτάσιο στην τραπέζι συζήτηση για ΣΕΒΕ, αφού παραδείγματα άλλων χωρών αποδεικνύουν πως η μείωση των συντελεστών δημιούργησε πέρα από έσοδα και νέες θέσεις εργασίας. Ήταν μια λαθασμένη πολιτική, την οποία έγκαιρα. Και έγκυρα η ΣΕΒΕ είχε κρούσει τον κόρνο του κινδύνου στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Άλλωστε και η τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Επικρίσεων της ΣΕΒΕ δείχνει με κλασικό τρόπο, με πραγματικά στοιχεία, δείχνει την αδυναμία των ελληνικών νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις αυξήσεις των έμεσων φόρων. Από την άλλη όμως δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόθεση για τη μείωση του ΦΠΑ. Υπάρχει μια κουβέντα για την μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, χωρίς αυτό βέβαια να μας εφησυχάζει και να μην δίνουμε εμείς ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας στην κατεύθυνση να μειωθούν σε μονοψήφιο ο χαμηλός συντελεστής και κάτω του 20% ο υψηλός συντελεστής. Προβλέψεις, εκτιμήσεις για τα ωφέλη από μια ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ υπάρχουνε? Υπάρχουν παραδείγματα, όπως της Γαλλίας, όταν στον χώρο της εστίασης από τον οποίο και προέρχομαι, μείωσε το ΦΠΑ από 19,5 στο 5,5, ενώ ο κλάδος έχανε σε εξαμηνία βάση γύρω στις 14.000 εργαζόμενους, μέσα σε ένα χρόνο μετά τη μείωση του συντελεστή, κέρδισε 30.000 θέσεις εργασίας. Πάντως, το κέριο πλήγμα της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ γίνεται ακόμα πιο ορατό στο χώρο της διασκέδασης, ενώ ακόμα και στα είδη καθημερινής ανάγκης οι έμεσοι φόροι που συντελούν μεταξύ όλων των άλλων στην αύξηση των τιμών οδηγούν σε δραματική μείωση της κατανάλωσης με συνέπειες που διαχέονται τόσο σε επαγγελματίες και νοικοκυριά, όσο και στα έσοδα του κράτους.